Όλοι βγαίνουν μέσα από τη ΣΥΑ και από το βιομηχανικό κατεστημένο της Αμερικής. Τώρα μην τα ισοπεδώνεις όλα. Δεν ισοπεδώνεις, ισοπεδωμένα είναι. Δεν το ίδιο. Το ίδιο είναι. Τα ίδια σκατά είναι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν το ίδιο. Μην τα ισοπεδώνεις όλα. Αφήστε τα αυτά και ισοπεδώσουμε να μην πηγαίνουμε στις εκλογές, να μην έχουμε κόμματα, να μην έχουμε τίποτα. Αυτό που έγινε είναι να κατάλαβες. Κύριε Γεωργιάδη. Μα δεν έχουμε κόμματα, κύριε Γεωργιάδη. Αυτοί οι πολιτικοί σχηματισμοί που υπάρχουν δεν είναι κόμματα πραγματικά. Δεν έχουν συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση. Είναι μπροστάτζα και πολυεθνικές όλοι τους. Κόμματα είναι αυτά που έχουμε. Με την έννοια που τα ξέραμε τα κόμματα στον 20ο αιώνα. Εκπρόσωποι πολυεθνικών που νομοθετούν για λογαριασμό πολυεθνικών και τραπεζών στη Βουλή είναι. Για ποια κόμματα μιλάτε. Τότε, αν δεν σας αρέσει. Ορίστε. Θα την καταργήσουμε αν δεν σας αρέσει η δημοκρατία. Όχι, θα την βελτιώσουμε. Καταρχήν, να σας πω κάτι, κύριε Γεωργιάδη, αυτό που ζούμε δεν είναι δημοκρατία και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι εταιρική χούντα. Είναι πολυεθνική εταιρική χούντα. Αυτό το καθεστώς στο οποίο ανήκετε εσείς θα ανατραπεί και θα ισοπεδωθείτε και θα φάτε και σκατά, κύριε Γεωργιάδη, και πολύ πιο σύντομα από ό,τι νομίζετε. Και οι 300 συνολικά. Τα είπα για απόψε, καλησπέρα σας. Δεν χρειάζεται, γιατί να κάνετε. Γιατί, Μάκη μου, δεν μπορώ να ασχολούμαι τώρα να μιλάω σε ένα φασιστόμουτρο. Okay. Εσύ μπορείς να μιλάς σε φασιστόμουτρα. Έτσι. Εγώ δεν μιλάω, ρε, σε φασιστόμουτρα. Εντάξει, Παναγιώτη, οκ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ακραίες φράσεις και χαρακτηριστικά. Όταν τα πράγματα είναι ακραία, χρησιμοποιεί κανείς ακραίες φράσεις. Γιατί το να τρώμε τα σκατά κάθε μέρα δεν μας πειράζει. Μας πειράζουν οι ακραίες φράσεις. Κύριε Πιανταφυλόπουλε, θέλω να πω. Εγώ όπως βλέπετε δεν μπλέκτηκα σε καυγά με τον κύριο. Απαξίω παντελώς. Αλλά να καταλάβουμε μία ουσία. Όταν βγαίνεις και προσπαθείς να ισοπεδώσεις ολόκληρο το δημοκρατικό σύστημα, μόνο κίνδυνο δημιουργεί. Κανείς δεν ισοπεδώνει λοιπόν, το δημοκρατικό τα σύστημα. Τα κόμματα εσείς το έχουν τις διαφορές τους. Εσείς ειδικά εκμεταλλεύεστε και προβάλλετε δήθεν το δημοκρατικό σύστημα. Εσείς ειδικά. Έτσι. Και κοροϊδεύετε τον κοσμάκι. Με τη λαϊκίστικη δήθεν τροπή που δίνεται στα κύριε πράγματα. Κύριε Ανεβλαβή, δεν θα σας υπενθυμίσω ότι ο εθνικός σύλλογος στον οποίο ανήκετε λοιπόν, σας έχει καλέσει απολογία ναι, γιατί βρίζετε σαν και σένα, διότι βρίζετε λίγο. Συνεχώς. Δεν είναι ότι βρίζω. Και, με και μέσα στο πειθαρχικό συμβούλιο όταν τα πράγματα είναι τέτοια. Η πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε εναντίον σας. Έτσι. Οι συμβουλευμένοι ψήφισε εναντίον σας. Σταματήστε να προσβάλλετε την ιατρική, το ιατρικό λειτουργήμα. Σταματήστε να προσβάλλετε εσύ να σκάσεις τους Έλληνους και να σταματήσετε να προσβάλλετε τον εαυτό σας. Σταματήστε. Δεν μπορεί γιατρός πράγμα να βγαίνει στη λόγω του παίζει τρελός. Σταματήστε να προσβάλλετε τον εαυτό σας. Άκουσε να δεις. Γιατί στο τέλος θα φύγω, διότι δεν μιλάω κι εγώ με φασιστοειδή. Ούτε καν φασίστε. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να δείξουμε. Να... Όταν τρως τα σκατά, σε πειράζουν οι κουβέντες που τα περιγράφουνε. Με κατάλαβες. Και ο ιατρικός σύλλογος κάνει το κορόιδο εδώ και πάει με ένα στο πειθαρχικό. Εντάξει. Και μου λες εμένα για γιατρό. Εσύ θα μου πεις εμένα τι γιατρός είμαι. Πάμε να. Εγώ δεν έκρινα τι γιατρός είστε. Πάτε από εκεί. Εγώ δεν έκρινα τι γιατρός είστε. Είδα σκάσει. Εγώ δεν θέλω. Τι εννοεί να σκάσει, κύριε Λαμπρού. Απαιτώ να σκάσει. Μα είναι... Αφήστε, δώστε το πω. Θα σκάσω για εσάς. Ναι. Μα είστε με τα καλά σας. Τελείως. Μα είστε με τα καλά σας. Τελείως είστε με τα καλά μου. Μα είστε με τα καλά σας. Είσαι ανόητο φασιστό. Μα είστε με τα καλά σας. Είστε φασίστας. Κάντε μου μια χάρη. Να σου πω κάτι. Εγώ μπορεί να είμαι ό,τι θέλει. Όχι, δεν θέλω να σκάσω. Ναι, βεβαίως. Επειδή θέλω εγώ να με κατομίζω να σκάσω. Ο φασίστας. Ο φασίστας. Μα είστε με τα καλά σας. Ναι, είμαι. Έχει άσπρα μαλλιά. Δεν ρωτάζε μαλάκα. Είμαι. Τώρα εντάξει, δεν θα καταλάβεις. Να ηρεμήσουμε λίγο. Και φώναξε τον άλλο σου τον Ρουφιάνο, θα με πάει ξανά στον αρχικό. Κατάλαβε. Άντε από εκεί. Είστε η δυσφήμιση του ιατρικού λειτουργήματος. Είστε η δυσφήμιση του ιατρικού λειτουργήματος. Πάμε στα βίντεο καλύτερα. Άντε πάρε δρόμο. Κάντε μου. Κάντε μου. Εγώ ζητώ. Όχι, όχι, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ... Όχι, δεν μπορεί. Ο κύριε Γεωργιάδη να φύγει. Να πάει στο καλό. Εγώ θα προτιμούσα να μην είσαι φασίστες. Είχες φωνάξει το προηγούμενο και είπα δεν έρχομαι με αυτόν. Όχι, να μην διαπληκτεί. Όχι, μιλάω το εξής. Θα διαπληκτίζουμε εγώ. Έχω την αίσθηση, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Θα διαπληκτίζουμε έτσι κι αλλιώς όταν βλέπω κάποιους τύπους οι οποίοι παριστάνουν τον δίθεν και τον τάχα και το καμάρι της ηθικής.
Και έρχεται και μου μιλάει εδώ πέρα. Τώρα να μην πούμε... πω παραπάνω από αυτό. Τον είχε εκλέξει ο ελληνικός λαός, κύριε Ανεβραβή. Συγχωρείτε, τον έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός. Ποιος? Ο ελληνικός λαός τον έχει εκλέξει βουλευτή. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, δεν σας συγκινεί σε κάτι. Καθόλου δεν με συγκινεί. Εσείς δηλαδή δίνετε ταμπέλες, φασίστα και τέτοια. Δεν με συγκινεί καθόλου. Δηλαδή στην ουσία προσβάλλεται το κριτήριο του ελληνικού λαού. Αυτά, κύριε. Το κριτήριο του ελληνικού λαού το έχει διαμορφώσει έτσι που να βγάζει αυτούς. Με συγχωρείτε. Δεν σας συγχωρώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε παράπονο για το πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου. Εντάξει. Λοιπόν, τι φταίει ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτός το ανέφερε. Εντάξει. Τι φταίει ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτός υποστήριξε αυτή την ιστορία η οποία είναι βρώμικη. Είναι 4-5. Ήτανε τρεις φασίστες μέσα κήθε και μία συνασπισμένη. Πολύ πιθανόν. Με καταλάβατε. Κύριε Ανεβλαβή, πολύ. Και δεν πάνε στο πειθαρχικό του τους δω. Πού είναι ο ιατρικός σύλλογος για του τους δω. Γιατρέ μου, ακούστε με. Αυτό τσιμάρανε. Εάν δεν οξυνόταν τόσο η κατάσταση, πολύ πιθανόν στην πορεία της κουβέντας να στήριζε εσάς και για το δικό σας πειθαρχικό. Δεν θέλω να με στηρίζει. Δεν θέλω αυτά. Κύριε Τρανταφυλόπουλε, εγώ έρχομαι εδώ να ακούστε. Ο κύριος είναι δικηγόρος, έρχεται για πελατάκια. Εν τούτος δω, είναι βουλευτής, έρχεται για ψηφαλάκια. Εγώ δεν έρχομαι. Ούτε ιατρείο έχω, ούτε κάνω τίποτα. Έρχομαι γιατί να λέω τη γνώμη μου. Για να λέω αυτά. Ακριβώς. Αυτά που δεν σας αρέσουν τα λέω. Αυτά που δεν σας αρέσουν τα λέω. Γι' αυτό έρχομαι. Ούτε με πληρώνει ο Τρανταφυλόπουλος, ούτε κανένας. Ωραία, πάμε. Κύριε Χατζημιχάλη, παρακαλώ. Δηλαδή, εμείς το είχαμε τραβήξει. Για λόγους... Σίγουρα το έχουν εκεί. Μα για να στο κλέψουν πρέπει να το δείξεις πρώτα. Πώς θα στο κλέψουν άμα δεν το έχεις δείξει. Δεν συμφέρει κανένα γιατρό να δει αυτό το δείξει. Και να το κλέψανε και να μην το κλέψανε. Η πράξη είναι δεδομένη. Αυτό πρέπει να δούμε. Και αφήστε τις δυσανοησίες του τεστό. Είτε το κλέψανε είτε δεν το κλέψανε. Χαχανίζαν οι γιατροί εκεί μέσα. Το ακούσατε. Όχι κύριε. Δεν χαχανίζονται. Είστε καταθλιπτικός για να βλαβεί. Τι λέτε. Δεν αισθάνεστε. Δεν μυρίζετε, δεν φρένεστε, στο βίντεο δεν ακούτε, δεν βλέπετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό λέω. Σέβουμε λίγο τα χρόνια. Καλά κάνεις και σέβεσαι. Διότι δεν είμαστε αυτή την ημερολογία. Κατάλαβε. Χιλιάδες στιγμές ξεχασμένες.